Λοιπόν, θα πάμε στον παιδίατρο μας τώρα, τον κύριο Νίκο Μακρύδη. Κύριε Μακρύδη, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Σίμεου. Φαντάζομαι ακούσατε όλη την συζήτηση που είχαμε προηγουμένως με τον κύριο Βωνιάτη, την οποία κρίνω ως άκρως ενδιαφέρουσα και που μας αφήνει ελπίδα για έναν νέο αέρα ελευθερίας, ίσως από την ερχόμενη εβδομάδα κατά τα φαινόμενα. Ναι, αυτό που πρέπει να πω εγώ ως παιδίατρος είναι ότι τα παιδιά είναι αναπτύσσεται ένα αναπόσπαστο κομμάτι της κοινότητας, άρα έχουμε αρκετά κρούσματα και στα παιδιά. Ένα ποσοστό από αυτό τον αριθμό που ακούμε κάθε βράδυ είναι παιδιά. Όμως φαίνεται όντως ότι η μετάλλαξη όμικρον δεν κάνει μεγάλα προβλήματα στα παιδιά. Τουλάχιστον σύμφωνα με τη δική μου εμπειρία εδώ στο ιατρείο, βλέπουμε παιδιά τα οποία νοσούν με κορονοϊό. Την διάγουν όμως την νόσο με ήπια συμπτώματα, όπως δηλαδή όλες τις άλλες ιώσεις κάθε χρόνο που έχουν. Κάνουν δηλαδή έτσι λίγο πυρετό, μπορεί να κάνουν λίγη διάρρεια από την δηλίτσα τους. Πρόσεξα και κάποια εξαρτήματα στα παιδιά με αυτή την μετάλλαξη. Όμως πάνε την πυρετή 3-4 ημέρες όπως μια οποιαδήποτε ίωση και μετά φεύγει. Άρα όντως περνούμε σε μια περίοδο ενδυμική. Σίγουρα στα παιδιά τα πιο μικρά δεν υπάρχουν εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί αρχίζουν από τα 5 χρόνια ζωής. Τα παιδιά έχουν ήδη αρκετά παιδιά εμβολιαστεί με τις δύο δόσεις του εμβολίου. Δεν φαίνεται να έχει εγκριθεί ακόμα τρίτη δόση στα παιδιά. Άρα θα παρακολουθούμε την όλη κατάσταση και θα αντιμετωπίσουμε την ίωση αυτή, όπως οποιαδήποτε άλλη ίωση, κάθε χρόνο. Να δούμε λίγο την ηλικιακή ομάδα 12 με 17 ετών και να ρωτήσω ευθέως γιατί εγώ ως γονέας ενός κοριτσιού 15 ετών με την πάροδο των 6 μηνών, αφού δεν νοσούν σοβαρά τα παιδιά, να πάω την κόρη μου αύριο να κάνει την τρίτη δόση. Δεν έχει εγκριθεί από την δόση από ό,τι γνωρίζω. Υπάρχει σύσταση για αυτό. Υπάρχει σύσταση. Ναι, όμως ο εμβολιασμός δεν είναι. Ο εμβολιασμός είναι για να καλύψει ένα άνθρωπο από την νόσηση πρώτα απ' όλα στον ίδιο του τον εαυτό και μετά για όλη την κοινότητα. Για να προκληθεί δηλαδή μια ανοσία της αγέλης. Mm-hmm. Ο εμβολιασμός και στα παιδιά είναι απαραίτητο και για τα δυο. Όχι μόνο για. Δεν χρησιμοποιούμε δηλαδή τα παιδιά για να καλύψουμε ένα ποσοστό εμβολιασμού στη χώρα, αλλά για να καλύψουμε και τα ίδια τα παιδιά από λοιμώξεις. Τώρα σίγουρα. Αυτοί που είναι η δουλειά τους να αποφασίσουν γι' αυτό θα το κάνουν. Φαίνεται ότι δεν έχει κανένας εγκρίνει την τρίτη δόση στα παιδιά. Προφανέστατα, για αυτούς τους λόγους που και εσείς και εγώ ως γονιός σκεφτόμαστε. Φαίνεται ότι όντως οι μεταλλάξεις που έχουμε τώρα δεν προκαλούν μεγάλα προβλήματα. Φαίνεται να προκαλούν, αν προκαλούν προβλήματα στις πιο μεγάλες ηλικίες. Γι' αυτό και έχει αποφασιστεί μια τέταρτη δόση στις πιο μεγάλες ηλικίες και στους επαγγελματίες υγείας. Και σίγουρα θα παρακολουθείτε το όλο θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μακρύδη, θέλω να σας ρωτήσω και λίγο για τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να μας ανησυχούν, καθώς όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν λοιμώξεις, υπάρχουν και στα παιδιά λοιμώξεις. Ποια είναι αυτά τα συμπτώματα που πρέπει να μας ανησυχήσουν και να μας οδηγήσουν εμάς τους γονείς να προτρέψουμε και να πάμε ήδη τα παιδιά μας να εξεταστούν για κορονοϊό, ούτως ώστε και να αποτρέψουμε την μετάδοση του ιού στην κοινότητα περαιτέρω. Τώρα, για να πάμε να εξεταστούν για κορονοϊό, να εξετάσουμε τα παιδιά μας για κορονοϊό, είναι τα κοινά συμπτώματα μιας ιούς. Δηλαδή, όταν έχουμε ιστορικό, πρώτα απ' όλα στην οικογένεια, ο μπαμπάς ή η μαμά έχει διαγνωστεί θετική στον κορονοϊό και το παιδί αναπτύξει κάποια συμπτώματα, για παράδειγμα πυρετό ή μια διάρρεια, πόνο στην κοιλιά, κάτι τέλος πάντων διαφορετικό από το κανονικό, τότε είναι ένας λόγος να πάμε να εξετάσουμε και το παιδί. Mm-hmm. Τώρα για το ίδιο το παιδί, πότε μας ανησυχεί η νόσος του, όταν για παράδειγμα κάνει διάρρειες ή εμετούς ως αποτέλεσμα της ίωσης αυτής και κινδυνεύει το παιδί να φυτατωθεί. Όταν κάνει πάρα πολύ ψηλούς πυρετούς και είναι αυτό, για παράδειγμα, ένα σημείο ότι μπορεί να έχουμε και μια δευτερογενή μικροβιακή λοιμώξη ή και ιογενή λοιμώξη στα παιδιά,
για παράδειγμα, αναπνευστικά προβλήματα. Άλλωστε, ξέρουμε εδώ και πολύ καιρό ότι ο αναπνευστικός ιός είναι ο κορονοϊός. Mm-hmm. Άρα, κάποια προβλήματα με βήχες, με να σου τελειώνει ο αέρας που λέμε, να δείχνει συνεχώς με ξηρό βήχα, να μην του φτάνει ο αέρας του παιδιού, αυτό μας θορυβεί και επικοινωνούμε με τον γιατρό μας. Άρα, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά από την αφυδάτωση και από κάποιους ψηλούς πυρετούς που ίσως σημαίνουν πνευμονία, για παράδειγμα. Κύριε Μακρύδη, για κάτι τελευταίο, επειδή παλαιότερα με την Δέλτα είχαμε ως πρώτο σημάδι τον έντονο πονόλεμο και το να μην έχουμε γεύση ή να μην έχουμε όσφρηση κάποιες φορές. Όσφρηση και... γεύση. Και, ναι, γεύση. Και γεύση. Λοιπόν, κοιτάξτε, σίγουρα αυτά δεν είναι ανησυχητικά συμπτώματα. Είναι σημεία και σημάδια ότι κάτι έχουν. Επειδή όμως αναφερθήκατε τώρα συγκεκριμένα, στον υψηλό πυρετό, σε εμετούς και σε διάρειες, αυτά είναι τα συμπτώματα που κυρίως εμφανίζονται σε αυτές τις δύο μεταλλάξεις, την όμικρον και την όμικρον 2, που παρατηρούμε περισσότερο αυτή την περίοδο? Με την δική μου εμπειρία βλέπω τα παιδάκια, τα μικρά κυρίως, να κάνουν πυρετούς και διάρειες και κάποια εξαμφήματα. Αυτά δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού. Απλά πρέπει να προσέξουμε να μην αφήνει να το δει. Δηλαδή να του δίνουμε υγρά, να ενυδατώνουμε συνεχώς το παιδί όπως σε οποιαδήποτε άλλη ίωση. Να δίνουμε αντιπυρετικά όταν αυτά χρειάζονται, δηλαδή όταν το παιδί δεν ανέχεται πια την ψηλή θερμοκρασία ή την γενική του κατάσταση, και να το παρακολουθούν. Άλλωστε η παρακολούθηση είναι ένα είδος θεραπείας. Ο ψηλός πυρετός απλώς θα μας θορυβήσει για να σκεφτούμε μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, μια πνευμονία για παράδειγμα, η οποία πνευμονία φυσικά συνοδεύεται και από βήχα. Και ο βήχας αυτός μπορεί να συνοδεύεται και από αιμόπτυση. Άρα πρέπει να παρακολουθούμε το παιδί κυρίως, να ενημερώνουμε τον γιατρό μας για να καταλαβαίνει και αυτός που είναι γνώστης των θεμάτων αν υπάρχει κάτι το οποίο πρέπει να δράσει. Αλλά συνήθως διάγει την ασθένεια το παιδί πολύ ήπια, κυρίως στις τελευταίες μεταλλάξεις. Φαίνεται ότι η όμικρον και η όμικρον 2 κάνει ηπιότερα συμπτώματα που μοιάζουν πάρα πολύ με τις κοινές λοιμώξεις που έχουμε κάθε χρόνο στην κοινότητα, σε όλο τον κόσμο. Άρα λίγη προσοχή, υπομονή, φαίνεται να ξεπερνάμε σιγά σιγά τα σοβαρά τα πράγματα. Όπως είπε και ο κύριος Βονιάτης, θέλουμε όλοι να επιστρέψουμε στην κανονικότητα και έτσι φαίνεται να γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα συνεχίσουν να είναι θετικά, τουλάχιστον υπό την έννοια των βαριών νοσηλιών που δεν έχουμε με την όμικρον και την όμικρον 2 και να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν, κύριε Μακρύδη, σε μια πλήρη κανονικότητα. Για μένα, κύριε Σημεού, πιο τέλειος δείκτης για να παρακολουθήσει όλη την πανδημία είναι η εισαγωγή στα νοσοκομεία και η βαρύτητα των περιστατικών. Γι' αυτό και φαίνεται ότι μειώνονται σιγά σιγά σταθερά οι νοσηλίες και στις ενήλικες ηλικίες και στα παιδιά. Άρα δεν έχουμε σοβαρά περιστατικά τα οποία να μας θορυβούν τόσο. Φαίνεται όντως ότι σιγά σιγά περνάμε σε μια εντυπωσιακή φάση, αν δεν έχουμε ήδη περάσει. Ναι, ευτυχώς. Λοιπόν, κύριε Μακρύδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.